Η φιλία η Σαριδάκη βρίσκεται εκεί σε εξαιρετική παγωνιά. Πριν από λίγο εκεί υπήρχε αρκετό χιόνι, τώρα τα πράγματα έχουν κάπως βελτιωθεί, όμως φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες και εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Φιλία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρη και συγκεκριμένα από τους Οικίσκους. Και αν οι σεισμοπαθείς δοκιμάστηκαν την Κυριακή με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, φανταζόμαστε όλοι πόσο ανησυχούν για την κορύφωσή του πλέον αύριο, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λέκα. Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι επικρατεί πραγματική παγωνιά στο σημείο που βρισκόμαστε. Η θερμοκρασία είναι στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση είναι πραγματικά κοντά στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Το χιόνι μπορεί να έχει λιώσει, αλλά επικρατεί πολύ έντονος παγετός και κινούμαστε αργά και σας δείχνει και σας μεταφέρει ήδη ο συνάδελφος τις εικόνες εδώ από το κλιματιστικό, καθώς όπως βλέπετε είχαμε πολλά προβλήματα, τίθονταν συνέχεια εκτός λειτουργίας. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κλιματιστικό αυτό πάγος, με αποτέλεσμα να τίθεται διαρκώς εκτός λειτουργίας και να ρίχνουν ακόμα και νερό στο κλιματιστικό, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Βεβαίως αμέσως υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, από χθες το μεταφέρουμε στα δελτία ειδήσεων. Μεταφέρθηκαν εδώ θερμάστρες και από τον Δήμο και μέσω της περιφέρειας, αλλά μέσω και πολλών εθελοντών και επιχειρήσεων. Έτσι μπόρεσαν να διασφαλιστούν όλοι οι οικίσκοι και υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι θερμάστρες για να αντέξουν οι σεισμοπαθείς αυτές τις πολύ δύσκολες νύχτες. Πραγματικά δοκιμάζονται ιδιαίτερα με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες και τόσο τσουχτερό κρύο. Εδώ που κινούμαστε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι ήδη βρίσκονται μέσα στους οικίσκους, δεν τολμούν να βγουν από το χώρο αυτό, προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους ζεστάνουν. Καθώς θα είναι δύσκολη και αυτή η βραδιά εδώ στο Αρκαλοχώρι. Κινούμαστε με πολύ αργή ταχύτητα γιατί υπάρχει παγετός, έχει λιώσει το χιόνι. Το βλέπετε και από τις εικόνες που σας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Γιαλουράκης. Και όλοι βρίσκονται μέσα στους οικίσκους, περιμένουν να περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας το οποίο τόσο πολύ τους έχει δοκιμάσει. Ελπίζουμε πραγματικά μέσω των προβλέψεων και να πούμε, και μέσω φιλία, των ότι βλέπουμε εικόνα το πώς ήταν το μεσημέρι η περιοχή των Οικίσκων με μια μικρή ποσότητα χιονιού. Πώς είναι τώρα που το χιόνι έχει γίνει παγετός. Και βεβαίως θα μας πει ο κύριος Λέκας τι θα γίνει στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων και Μηνώα Πεδιάδος τις επόμενες ώρες. Είναι πραγματικά συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες αυτές για αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, σίγουρα το κρύο είναι αυτό που είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια το ότι από το πρωί και μετά θα ξανασυναντήσουμε, γιατί αυτό που, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι ακριβώς χιόνι. Έχει και αυτό το καλό, δεν είναι ακριβώς χιόνι, είναι χιονοχάλαζα που αυτό λιώνει γρήγορα. Το χιόνι δεν λιώνει τόσο εύκολα, νομίζω το έχετε δει. Μέρες μετά ανεβαίνουμε στα βουνά και το χιόνι διατηρείται. Η χιονοχάλαζα έχει περισσότερη ποσότητα μάζας νερού μέσα, σε παγωμένη βέβαια μορφή, αλλά λιώνει πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ η χιονονιφάδα είναι καλοσχηματισμένη και εξαπαλότητα συντίθενται οι χιονονιφάδες και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και τη σκληρότητα. Εν μέρη είναι καλό αυτό το ότι λιώνει. Από την άλλη όμως η θερμοκρασία ήδη τώρα από ό,τι ακούω με αντοχές θα έλεγα συνάδελφό σας εκεί είναι ήδη αρνητική. Θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία. Προφανώς μπορεί να φτάσει και τους μείον 3 και τους μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Άρα παγώνει το νερό, κρυσταλώνει. Αυτό φέρνει ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί δεν μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή αρχίζεις όχι μόνο το αυτοκίνητο δεν κινείται, δεν κινείσαι κι εσύ σε ένα τέτοιο είδους οδόστρωμα. Αυτές οι περιοχές θα έχουν έντονη χιονόστρωση τις επόμενες ώρες, κύριε Λέκα. Όχι τώρα τις επόμενες, εννοούμε με την αλλαγή της μέρας. Με την αλλαγή της μέρας, βεβαίως. Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Γιατί οι επόμενες μην νομίζουμε σε 2-3 ώρες ότι μπορεί να αρχίσει. Θα πούμε, σαφώς μέσα στο διάστημα της νύχτας μπορεί να βγάλει και λίγο, να έχει κανένα χιονόνερο και μακάρι να το έχει, γιατί αυτό, ξέρετε, ανακατεύει λίγο τη μάζα, είναι πάντα καλό. Μπορεί να βγάζει πάλι λίγες χιονονιφάδες. Η ένταση όμως θα είναι αύριο το πρωί, όπως σας είπα, η οποία μπορεί εκεί να ξεκινήσει στις 8, να ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς. Πάντως, επειδή σας είπα ότι, ας το πω έτσι, η αιχμή του δόρατος της ψυχρής μάζας εστιάζει προς το Ηράκλειο. Πίσω από το Ηράκλειο, ακριβώς από τη βόρεια ζώνη, ας το πούμε, είναι το Αρκαλοχώρι. Εκεί λοιπόν μπορεί να το δούμε να είναι μία από τις περιοχές οι οποίες θα πληγούν πραγματικά. Γιατί, ξέρετε, αν κάνουμε τώρα συζήτηση και σας πω αυτό που συμβαίνει και στην Αθήνα, το οποίο εσείς το βλέπετε καθαρά δημοσιογραφικά, απλά, και βέβαια εντάξει, παίρνει και ένα πολιτικό χαρακτήρα η όλη του διάσταση.
Εγώ όμως θα σας έλεγα ότι έχω λίγο διαφορετικές αντιλήψεις από αυτών των θεμάτων και θα πω και ακόμα για τη δικιά μας την περιφέρεια και να, σε αυτό πάντα εμείς τα βιώνουμε επιστημονικά, θέλω να το πω αυτό. Όταν συνέβαινε στα Μάλια, αυτό που συνέβαινε στα Μάλια, που είχαμε πέρσι τη μεγάλη κακοκαιρία με τα πλημμυρικά, τα έντονα πλημμυρικά, ποιος μπορούσε να κάνει κάτι? Η Κρήτη ήταν προστατευμένη, ξέραμε την κακοκαιρία, την περιμέναμε προφανώς. Όταν η κακοκαιρία, επιτρέψτε μου να τα πω, εστιάζει, γιατί η μπύλια κάθεται στο σημείο εκείνο που εμείς οι μετεωρολόγοι προσπαθούμε αγωνίως να προσδιορίσουμε. Όταν θα κάτσει εκεί, πιστέψτε με, ούτε υποδομές, ούτε ανθρώπινες δυνάμεις, ούτε τίποτα δεν είναι ικανές. Δηλαδή μιλάμε για μια τέτοια κακοκαιρία που θα χτυπήσει αύριο την Κρήτη στα πρότυπα της Αττικής. Όχι, δεν λέω για την Κρήτη. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Απλά επειδή αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί ο κόσμος έχει μια μεγαλύτερη ανησυχία, θα δούμε εικόνες όπως αυτές της Αττικής, δηλαδή με τέτοια χιονόπτωση? Δεν το περιμένω στα χαμηλά. Δεν το περιμένω και δεν υπάρχουν σημάδια και άλλωστε δεν έχω και τα στοιχεία να σας πω και το άλλο, έτσι, γιατί αυτό απαιτεί στοιχεία. Mm-hmm. Έβλεπα τα στοιχεία που παρουσιάσανε λίγο εκεί για την Έμι, όπου η μπύλια δεν είχε κάτσει ακόμα και ακόμα και τώρα υπάρχει μια αμφιβολία, γιατί αύριο μπορείτε να δείτε ότι η μπύλια θα κάτσει σε μια άλλη περιοχή, ενδεχόμενα προς την περιοχή κάπου εστιάζω Βιωτία. Θα δούμε και ενδεχόμενα δεν θα προλαβαίνουν, γιατί θα έχουν το ένα πρόβλημα. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το δεύτερο και δεν ξέρω τι χαμωσή μπορεί να δούμε και στην Πελοπόννησο. Άρα βλέπετε ότι και η περιοχή εκεί του Αρκαλοχωρίου θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα χιονιού και ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πότε θα μας αφήσει αυτή η κακοκαιρία για να κλείσουμε? Όπως σας είπα, θα έχουμε το πρωινό, την πρωινή μεγάλη εκτόνωση όπου θα το δούμε σε πολλές περιοχές να χαμηλώνει, μετά η διαλυματική και μετά έχουμε το βράδυ και πάλι ας το πούμε το κλείσιμο του σκηνικού της κακοκαιρίας, η οποία θα κρατήσει μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Από την Τετάρτη τώρα το πρωί, σε αυτές τις περιπτώσεις ο καιρός αρχίζει και ψηλώνει που λέμε, δηλαδή θα σταματήσει τα φαινόμενα στην κατώτερη ζώνη, χαμηλά δηλαδή, θα κρατήσει όμως τις ορεινές ζώνες για λίγο ακόμα. Μάλιστα. Εκεί θα ρίχνει λίγο χιόνι, λίγο χιονόνερο, αρχίζει να υποτονεί. Αυτό μέχρι το μεσημέρι φαίνεται ότι θα καθαρίσουν περιοχές δυτικής, κεντρικής και μέχρι και το Ηράκλειο, φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα βαίνουν διαρκώς βελτιούμενα. Θα κρατήσει λίγο το Λασίθι μέχρι και το απόγευμα και το βράδυ, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Θα κρατήσει κάποια φαινόμενα και μέχρι το βράδυ πλέον ο καιρός θα έχει αποκατασταθεί σε όλη την Κρήτη. Θα παραμείνει το κρύο, προσοχή, γιατί είναι, θα λέγαμε, ένας επικίνδυνος, ιδιαίτερα επικίνδυνος παράγοντας, δεύτερος επικίνδυνος παράγοντας. Και βέβαια οι βοριάδες, οι οποίοι θα είναι και αυτοί αύριο ένας παράγοντας ο οποίος συμβάλλει και αυτός στην δημιουργία των καιρικών φαινομένων, άσχετα που λέμε όταν φυσάει μπορεί να μην χιονίζει, τα παλού χιονίζει, γιατί για να δημιουργηθεί αυτή η ένταση της χιονόπτωσης απαιτείται ένα δυναμικό αίτιο και παίζει ρόλο πάρα πολύ ο άνεμος που θα τον έχουμε αύριο. Ευτυχώς δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Πάντοτε ακριβής, κύριε Λέκα, νομίζω ότι το έχετε αποδείξει πολλές φορές με την επιστημονική σας άποψη και κατάρτιση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, μια και είναι εκεί και η σύμβουλη από την περιφέρεια. Γιατί έχω περάσει και εγώ σχολείο πολιτικής προστασίας και στην Αμερική και τα λοιπά και όλα αυτά. Θα σας πω ένα σπάλμα που κάνουμε όλοι μας. Το κάνετε κι εσείς, κύριε Δασκαλάκη, το κάνουμε όλοι μας. Έτσι, δενόμαστε με την τεχνολογία. Και αυτό που βλέπω τώρα και στο Αρκαλοχώρι. Πήγανε, λέει, οι άνθρωποι, πήρανε θερμάστρεση, τους βάλανε τα air condition. Ουδή σκέφτηκε να βάλει ένα σκέπαστρο στα air condition. Ουδή σκέφτηκε ότι κάποια στιγμή αυτά θα παγώσουν. Και προσέξτε, τους δώσαν θερμάστρες. Εγώ σας λέω, όλο το Αρκαλοχώρι και ιδιαίτερα αυτή η περιοχή στηρίζεται σε ένα καλώδιο. Μία σύνδεση. Μία ΔΕΗ που από κάπου γίνεται ένας αγώνας για να στηριχτεί το δίκτυο. Εάν αυτό το δίκτυο ή το καλώδιο κοπεί, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο, κοπεί, αυτοί οι άνθρωποι πολλοί θα δεινοπαθήσουν και ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ομάδες. Και το ίδιο μπορεί να γίνει και στο σπίτι μας. Δεν το λέω μόνο για εκεί. Αντιλαμβανόμαστε. Το λέω για όλους μας. Προσέξτε, ποια είναι η λύση, την οποία δεν την έχουμε δυστυχώς φιλοσοφήσει και αυτά είναι μέτρα της πολιτικής προστασίας. Διαβάζω διάφορα που γράφουν κτλ. Και δεν σκέφτομαι το απλούστερό ρόλο. Σε αυτή τη φάση και ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα είναι να έχεις μία θερμάστρα υγραερίου. Δηλαδή μία κοινή απλή σόμπα υγραερίου. Αυτή θα σε σώσει τη νύχτα αν δεν έχεις ένα τζάκι όπως έχουν στα χωριά. Η σόμπα υγραερίου είναι αυτή που δεν θέλει ούτε ρεύμα, δεν θέλει ούτε τίποτα. Λίγο αέριο να έχεις στην ανάγκη σου θα σε σώσει. Κι όμως δεν το κάνουμε. Και δυστυχώς είναι το μέτρο που χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτή η λύση ήταν τόσο απλή. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και κάποια στιγμή αύριο.
Φιλία Σαριδάκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Ακούσαμε τον κύριο Λέκα και βλέπουμε εικόνες από το χιονισμένο Αρκαλοχώρι στην περιοχή των Οικίσκων. Ακριβώς, θα είναι δύσκολη λοιπόν και αυτή η νύχτα και κυρίως το ξημέρωμα και από αύριο πλέον ημέρα για τους σεισμοπαθείς. Και επειδή ακούγαμε και από εδώ τη συζήτηση, ευτυχώς σύμφωνα με το Σύλλογο Σεισμόπληκτων έχει τοποθετηθεί και γεννήτρια στο σημείο αυτό. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια διακοπή ρεύματος που όλοι απευχόμαστε, να μην ξεπαγιάσουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στους οικίσκους, γιατί όπως είπαμε, τα κλιματιστικά μια λειτουργούν, μια δεν λειτουργούν και βεβαίως επικρατεί έντονος παγετός. Εμείς θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε απόψε από εδώ με μια εικόνα ελπίδας, γιατί θα σας δείξουμε και τι ακριβώς κατασκεύασαν εδώ τα μικρότερα παιδιά, έναν χιονάνθρωπο, καθώς καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι πλέον η καθημερινότητα εδώ στο Αρκαλοχώρι. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιξοότητες, υπάρχουν και οι στιγμές ανεμελιάς. Μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και μέσα στα εμπόδια κατάφεραν να φτιάξουν και έναν χιονάνθρωπο, οι οικογένειες και τα παιδιά. Θα πάμε στο Ρέθυμνο και τη Στέλλα τη Μαθιουδάκη, όπου βρίσκεται στην περιοχή των Αρμένων, μία ανάσα από την πόλη του Ρεθύμνου. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τους Αρμένους. Μια ήσυχα φαίνεται να εξελίσσεται η νύχτα, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει μειωθεί κατά πολύ συγκριτικά με νωρίτερα, αυτό που βλέπαμε στους δρόμους. Εκείνο που έχει αξία να πούμε είναι ότι ακόμα και πριν από λίγο, νομίζω είναι 11 παρά αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και πριν από λίγο είδαμε μηχανήματα του Δήμου αλλά και της αντιπεριφέρειας να βρίσκονται στο δρόμο, έτσι ένα τσεκ θα λέγαμε, έναν έλεγχο τουλάχιστον στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Αυτός είναι ο βασικός δρόμος που συνδέει το Ρέθυμνο με τον Νότο, με τον Άι Βασίλη, με τα χωριά του Άι Βασίλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί. Έχει ξεκινήσει και η βροχή αυτή την ώρα. Όλοι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί. Τα χιόνια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να λιώνουν. Τα βλέπουμε στις άκρες του δρόμου. Βέβαια σε πολλά σημεία και εδώ που βρισκόμαστε, αλλά και ερχόμενοι από την πόλη του Ρεθύμνου μέχρι εδώ, και όχι μόνο, σε πολλά σημεία βλέπουμε, παρατηρούμε ότι ο δρόμος τίνει να μετατραπεί σε γυαλί, αυτό που λέμε, εξαιτίας του παγετού, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών. Ενδεικτικά να σας πω ότι αυτή την ώρα είμαστε στους 0 βαθμούς Κελσίου εδώ στους Αρμένους. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Τα μηχανήματα, κάποια μηχανήματα, φυσικά όχι το σύνολο των δυνάμεων των μηχανημάτων, κάποια μηχανήματα είναι ακόμα στους δρόμους προκειμένου να δουν αν κάπου χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως βοήθεια. Ωστόσο, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οχήματα της αστυνομίας βρίσκονται και θα βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους. Ξέρουμε μάλλον ότι αύριο η μέρα θα είναι δύσκολη. Θα ξημερώσει μια πολύ δύσκολη μέρα και για το Ρέθυμνο και για την πόλη του Ρεθύμνου. Οι προβλέψεις λένε ότι δεν αποκλείεται να ξυπνήσουμε με χιόνι και μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου. Απαιτείται προσοχή, απαιτείται ο κόσμος να παραμείνει στα σπίτια του. Όπως έχει πει και εσύ πολλές φορές, το χιόνι δεν θα φύγει και το Σαββατοκύριακο εδώ θα είναι που οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες νομίζω θα είναι πολύ καλύτερες. Άρα καλό θα είναι ο κόσμος να περιορίσει τις μετακινήσεις του. Αυτή είναι και η συνεχής έκκληση των αρχών του Ρεθύμνου και όλης της Κρήτης. Από όσο είχα τη δυνατότητα να ακούσω και νωρίτερα από τους φιλοξενούμενους σου Μάνο, να παραμείνει ο κόσμος στο σπίτι του, να κινείται με προσοχή όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη και κυρίως για λόγους υγείας κατά βάση. Και με την ευκαιρία να τονίσω, επειδή σε άκουσα νωρίτερα να μιλάς για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας και που ενδεχομένως θα πρέπει να μεταβούν στο νοσοκομείο, να πω ήδη ότι τουλάχιστον 5 άτομα βρίσκονται στο κτίριο, στο Ίδρυμα Θεομήτων, στο Ίδρυμα της Μητρόπολης, στο λόφο του Τιμίου Σταυρού. Άνθρωποι οι οποίοι αύριο θα πρέπει να κάνουν την καθιερωμένη αιμοκάθαρση έχουν ήδη μεταφερθεί εκεί, προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν στη διαδρομή, καθώς προέρχονται από ορεινές και ημιορεινές περιοχές, περιοχές που έχουν ήδη χιονιστεί. Βρίσκονται λοιπόν εκεί, εκκρεμούν ακόμα κάποιοι άνθρωποι να πάνε αύριο στο νοσοκομείο για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κρατικός μηχανισμός σαφέστατα δίνει προβάδισμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σαφέστατα είναι δίπλα τους σε περίπτωση που απαιτηθεί ή χρειαστούν βοήθεια ή και κάτι άλλο έκτακτο συμβεί. Ωστόσο, καλό θα είναι να είμαστε και εμείς περισσότερο προσεκτικοί. Όταν λέω εμείς, εννοώ οι πολίτες, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και όχι αυτό που είδαμε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα που το χιόνι κατέβηκε πολύ χαμηλά στα 3 μοναστήρια, όπου ξαφνικά είδαμε το μισό Ρέθυμνο να έχει ανέβει εκεί μαζί με τα παιδιά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Χιόνι.
Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο που θέλει όταν έχει ειδικά μικρά παιδιά να βρεθεί έτσι να παίξει για λίγο με το χιόνι ή οτιδήποτε άλλο, να περάσει λίγο χαλαρά και λίγο ξέγνιαστα την ώρα του. Όμως είδαμε στο ίδιο σημείο πολλές φορές τα μηχανήματα του Δήμου και της αντιπεριφέρειας να μπλοκάρουν εξαιτίας οχημάτων που δεν είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Και πάμε στις Αρχάνες. Εκεί βρίσκεται η Αθηνά η Πατεράκη για να μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Και οι Αρχάνες τις προηγούμενες ημέρες δέχτηκαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. Αθηνά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι, από τις παγωμένες Αρχάνες. Πρέπει να σου πω ότι μόλις πριν λίγο συνάντησα τον τελευταίο μαγαζάτορα, ο οποίος έκλεινε το δικό του καφενείο, και όπως ο ίδιος μου είπε, έκλεισε και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι σήμερα εγκαίρως, ώστε να προλάβουν πριν έρθει ο χιονιάς, έτσι και να μην αποκλειστούν. Πάντως, Αθηνά, εκεί πίσω σου κάποιοι απολαμβάνουν το χιόνι, παίζουν και χιονοπόλεμο. Σωστά. Συνάντησα μια πολύ όμορφη παρέα, γι' αυτό και αποφασίσαμε να σταματήσουμε εδώ και όχι σε κάποιο πιο κεντρικό σημείο για το ρεπορτάζ. Μια όμορφη παρέα λοιπόν αποφάσισε να παίξει νυχτερινό χιονοπόλεμο. Έχω λοιπόν τη Νικολέτα και τη Στέφη μαζί μου. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς και τέτοια ώρα για χιονοπόλεμο από εδώ? Είναι μετά που έχουν τελειώσει όλες τις δουλειές τους, είμαστε όλοι free. Είναι και νύχτα, έχει πιο πολύ πλάκα. Να ρωτήσω και εσένα, δεν φοβάστε ότι θα αποκλειστείτε που είναι τέτοια ώρα και αρχίσει σιγά σιγά, έχει παγώσει και ο δρόμος? Έχει παγώσει, αλλά θεωρώ ότι στα χωριά θα πρέπει να φοβούνται πιο πολύ και καλά κάνουν και δεν βγαίνουν. Εδώ είναι πιο ανοιχτά, οπότε είναι και πιο κοντά στο Ηράκλειο. Ερχόμαστε εδώ πέρα, παίζουμε, βράδυ δεν έχει πολύ κόσμο, οπότε είναι πιστεύω η καλύτερη ώρα. Ήρθατε και χθες, μου είπατε. Εμείς ναι, ήρθαμε χθες, αργά, μας έπιασε και χιόνι εδώ πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί εμείς εδώ στο Ηράκλειο δεν ζούμε καθημερινά χιόνια, όπως στα χωριά και στην Πάνω Ελλάδα. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό λέμε, Μάνο, ότι όσους και αν συναντήσαν μας λένε ότι είναι πρωτόγνωνες αυτές οι εικόνες, ότι έχουν να τις δουν πολλά πολλά χρόνια και σίγουρα είναι, πέρα από το κρύο που κάνει παγωνιά, σε διαβεβαιώνω γι' αυτό, είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Πάντως δεν υπάρχουν προβλήματα, παρόλο που το χιόνι είναι ακόμα αρκετό στην περιοχή των Αρχανών από ό,τι βλέπουμε, Αθηνά. Σωστά, και αρκετό, αλλά και παγωμένο. Δηλαδή, όπως είπε και η συνάδελφος η Στέλλα πριν από το Ρέθινο, ο δρόμος είναι σαν γυαλί. Πατάς το φρένο με το αυτοκίνητο και νιώθεις ότι σε τραβάει μαζί. Το δρόμος δεν σταματάει, δεν ακινητοποιείται εύκολα δηλαδή το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα 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 πολύ προσεκτικοί. Τώρα νομίζω σου ήρθε και σαν μια χιονόμπαλα. Πάμε λίγο χιόνι. Εντάξει, είναι το παιχνίδι του χιονιού. Σε κάθε περίπτωση, όταν το απολαμβάνουμε το χιόνι, με συγχωρείτε, έχει και τα θετικά του. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτές οι εικόνες της παγωνιάς. Σωστά. Οπότε, να πούμε ότι να είμαστε προσεκτικοί, να απολαμβάνουμε φυσικά και το χιονοπόλεμο και κάθε καλό που μπορεί να μας προσφέρει αυτό το τοπίο, αλλά πάντα με προσοχή και ιδιαίτερα στο δρόμο. Αθηνά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και θα πάμε στον κόμβο των Μπατσίδων. Εκεί θα συναντήσουμε την Αθηνά την Πατεράκη. Κατεβαίνει προς το Ηράκλειο. Βλέπουμε αυτό το βραδινό διπορικό στις χιονισμένες περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου αλλά και του Ρεθύμνου νωρίτερα. Αθηνά, και εκεί που βρίσκεσαι έχει χιόνι. Σωστά. Ο δρόμος ωστόσο είναι άδειος, αφενός γιατί πλησιάζει 12 τα μεσάνυχτα, είναι Δευτέρα βράδυ. Αφετέρου γιατί οι περισσότεροι, όπως είπα και πριν, που συναντήσαμε κόσμο και μιλήσαμε μαζί τους στις Αρχάνες, μας είπαν ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν κλειστεί σπίτια τους από νωρίς, περιμένουν τον χιονιά που θα έρθει αργότερα το βράδυ και νωρίς το πρωί και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι, θέλουν να προλάβουν να έχουν γυρίσει σπίτι τους, ούτως ώστε να μην εγκλωβιστούν. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κίνηση στο σημείο και για ευνόητους λόγους αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή την ώρα ο δρόμος είναι παγωμένος. Αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Ο κόσμος είναι και αργά τη νύχτα, περιμένει την αυριανή ημέρα. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Να σε ευχαριστήσω, Αθηνά, και εσένα και τον συνάδελφο τον Στέλιο του Χανιατάκη, όπως και όλους τους εικονολήπτες.